Γεια σας. Το σημερινό βίντεο είναι μέντης, δηλαδή άδειες συσκευασίες προϊόντων, τα οποία είναι προϊόντα που τελείωσα και θα σας πω τη γνώμη μου, είτε μου άρεσαν, είτε δεν μου άρεσαν, είτε αξίζουν τα χρήματά τους, είτε δεν τα αξίζουν. Είναι το Timotei, είναι με 0 parabens, είναι για εντατική επανόρθωση, είναι ένα σαμπουάν το οποίο καθαρίζει τα μαλλιά, είναι ένα πάρα πολύ καλό. Μου άρεσε πάρα πολύ, όντως τα καθαρίζει. Είδα μια μικρή επανόρθωση και σίγουρα θα τα ξαναγοράσω, γιατί μου άρεσε πραγματικά και είναι ένα πολύ καλό σαμπουάν. Ξαναγοράσω. Να σας συνεχίσω με ένα top το οποίο μου τελείωσε. Είναι ένα top το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί μου κυτρίνιζε πάρα πολύ. Οπότε δεν θα μπω καν στη διαδικασία να το ξαναγοράσω, καθώς μου έβγαζε αυτή την κιτρινίλα που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Να σας συνεχίσω με ένα κοσμητικό, το οποίο το είχα αγοράσει νομίζω από ένα market που λέγεται Marketing. Είναι πολύ οικονομικό, νομίζω κόστησε γύρω στο 1,40. Είναι χωρίς parabens, είναι χωρίς αλκοόλ και με αντιαιρετιστικό παράγοντα. Είναι εξαιρετικό, μου άρεσε πάρα πολύ, σίγουρα θέλω να το ξαναπάρω ξανά και ξανά. Δεν με δημιούργησε κάποια αλλεργία, ήταν αρκετές, η μυρωδιά του ήταν πάρα πολύ καλή. Ουσιαστικά ήταν ένα πολύ καλό αποσμητικό που δεν μου έφερε αλλεργία, ούτε κάποια φαγούρα και είχα το αποτέλεσμα που εγώ ήθελα. Ύστερα θα σας πάω σε ένα σαμπουάν πάλι για τα μαλλιά. Δοκιμάζω πολλά σαμπουάν για τα μαλλιά, καθώς τα μαλλιά μου λιγάκι τα έχω καταστρέψει λόγω τα χρώματα που έχω κάνει στα μαλλιά μου. Έχω κάνει από καστανό, μετά κόκκινο, μετά ξανά μαύρο και μετά ξανά καστανό, οπότε καταλαβαίνετε ότι η φθορά που έχω είναι μεγάλη. Οπότε ήθελα τώρα να αγοράζω προϊόντα τα οποία να μου επανασφέρουν λίγο την... τώρα πήρα ένα προϊόν, ένα σαμπουάν το οποίο είναι μαζί και κοντίσιονερ. Είναι από τα Lidl και από τη σειρά. Είναι από τα Lidl, είναι ACN. Λέει ότι είναι σαμπουάν και κοντίσιονερ μαζί. Μου κάνε μια μέτρια δουλειά, μου άρεσε βέβαια. Δεν νομίζω όμως να το ξαναγοράσω, γιατί έχω βρει και καλύτερα προϊόντα από αυτό. Οπότε δεν νομίζω να το ξαναγοράσω. Πάμε πάλι σε ένα αποσμητικό στη συνέχεια, είναι από την εταιρεία Nivea, είναι για 48 ώρες που σας είναι το Dry Comfort. Είναι ένα πάρα πολύ καλό αποσμητικό, είχα στην αρχή μια πολύ αρνητική άποψη για την Nivea, λόγω ότι ένα αποσμητικό του μου είχε φέρει αλλεργία εμένα προσωπικά, ενώ αυτό δεν με έκανε ούτε αλλεργία ούτε κάποια φαγούρα, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ και σίγουρα θα το ξαναγοράσω και θέλω να δοκιμάσω και άλλα από αυτή τη σειρά, είναι πάρα πολύ καλό. Κοιτάξτε, 48 ώρες δεν διαρκεί. Εγώ θα πω κάποιες 6-7 ώρες. Πάμε πάλι σε ένα κοσμητικό. Είναι από την εταιρεία Noxzema. Είναι το Classic. Είναι μέση βρεσκάδας. Είναι εξαιρετικό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν μου επέφερε αλλεργία και φαγούρα. Είχε μια πολύ ωραία μυρωδιά σαν πούδρα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ένιωθα ότι μια φρεσκάδα, μια πούδρα ακριλικού... Είναι το clear που έχω εδώ, είναι από την εταιρεία Nion Nails, μου τελείωσε. Είναι μια εξαιρετική πούδρα με μεγάλη διάρκεια μαζί με το υγρό του ακριλικού. Μου άρεσε πάρα πολύ, είχε διάρκεια, απλά δεν ξέρω αν θα το ξαναγοράσω λόγω του τελωνία και καθώς και τις αγοράς που κάνουμε από το εξωτερικό. Οπότε θα δω αν θα την ξαναγοράσω ή όχι. Στη συνέχεια θα σας πάω σε ένα ημιμόνιμο, είναι από την εταιρεία Nion Nails. Έχω το χρώμα κόκκινο και το φιέρι φλαμένκο, είναι το 3763,1 κωδικός, παύλα 1, είναι εξαιρετικό κόκκινο, μου άρεσε πάρα πολύ, σίγουρα θέλω να το ξαναγοράσω ξανά και ξανά. Άφησα κάτω την κάμερα για να σας δείξω ό,τι έχει απομείνει, είχε πολύ καλή διάρκεια, ενώ τα χρώματά τους μου άρεσαν πάρα πολύ και σίγουρα θέλω να δοκιμάσω και άλλα χρώματα. Η βάση και το top τους δεν με ξετρέλανε. Είναι μια πολύ καλή εταιρεία, θα σας συνιστούσα να δοκιμάσετε κάποια από τα χρωματάκια τους. Και τέλος πάμε σε μια μάσκα μαλλιών, είναι από την εταιρεία του Γαλαξία, είναι μια μάσκα για βαμμένα μαλλιά και μαλλιά με ντεκαπάζ. Ουσιαστικά έκανε ό,τι έκανε μια ακριβώς μια μάσκα, δηλαδή έχω αυτό που θέλω να μου μαλακώνει τα μαλλιά και άλλα και να μου τα ενυδατώνει. Είναι μια πάρα πολύ καλή μάσκα. Σίγουρα στο μέλλον θα την ξαναγόραζα. Μου κράτησε και πάρα πολύ καιρό, μου κράτησε πάνω από ένα χρόνο. Μου τα καθάριζε τα μαλλιά και μου τα μαλάκωνε.
Μπορώ να πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και οικονομική. Νομίζω κόστιζε γύρω στα 2-2,5 ευρώ. Αυτά ήταν τα προϊόντα που τελείωσα εγώ. Όπως σας είπα, αυτή τη φορά δεν είχα κάποιο προϊόν που μου άρεσε λιγότερα. Ήταν προϊόντα τα οποία τελείωσα και τα μάζευα για να σας τα δείξω, για να σας πω μια ολοκληρωμένη άποψη. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Σας άρεσε, κάντε ένα like είτε subscribe και πείτε μου από κάτω ποια ήταν τα δικά σας empties, δηλαδή ποια ήταν προϊόντα που τελείωσατε εσείς και τι θέλετε να σας δείξω στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.